Άγγελος εξ ανθρώπων, ο πρωτός ουρανόχρον, εκπαιδώσαν αδέδειξε Σάββα. Άγγελος εξ ανθρώπων, ο πρωτός ουρανόχρον, εκπαιδώσαν αδέδειξε Σάββα. Άγγελος εξ ανθρώπων, ως δροτός ουρανόφρον, εκπαιδώσαν αδέδειξε Σάββα. Γιατί η αγγελική ζωή την ανθρωπίνη σου φύσινε Θεός, Διός σου εξιστάμενος την πολιτεία να ανακράζω. Χαίρε, Διού ασκείτε κοσμούντε, χαίρε Διού μοναστε υψούντε, χαίρε των οσίων λαμπρών απροθήνιων, χαίρε των χαρίτων του λόγου κοιμήλιων, χαίρε ύψος της επίβατων της μονήρους βιωτής, χαίρε βάθος της ερμηνευτών θεωρίας πρακτικής. Χαίρε ότι εφάνης μοναστών ποδηγέτης. Χαίρε ότι την κάνεις ασκητών αρχηγέτης. Χαίρε πως τυρ πατέρων υπέρλαμπρε. Χαίρε, λαμπτήρ ποιμένον αείποτε. Χαίρε, Διού νεουργείτε καρδία. Χαίρε, ενώ επανθεία ηλία. Χαίρις, Σάββα πατήρι. Χαίρε πολλών μεσών των ανόρθωσης. Χαίρε ψυχών προς Θεόν οδηγία. Χαίρε πιστών αραγής προστασία. Χαίρε Σάββα πατήρ ημών.
οδόν πορείας ευπλέης, επομένως της λαμπρής σου παρέσβαση, διόν εν κόσμο ειστραψάς κατά τη σέβον του βοώντας. Χαίρε κοσμήτωρο της ερήμου, χαίρε θεράπονο του Κυρίου, χαίρε προηγήτωρε Θεού συστήματος, χαίρε διακάτακτορ νομίμου ασκήσεως, χαίρε βίου αγιάζοντος ακριβής διαιτητής, χαίρε πράξεων του πνεύματος Θεοφόρος βραβευτής. Χαίρε ότι πλαστάνει σίδωρα υγείαν ίδρο, χαίρε ότι εκλάψεις εφωτή απορρίτων, χαίρε οξύερε σε οφάσγανον, χαίρε λαμπρό της χάριτος όργανον, χαίρε υπό της πραότητος έθνους, χαίρε φωνή της Χριστότητος έθνους, χαίρε Σάββα Πατήρ
πρόσεν της και προωράν τα μέλλοντα ηξίωσε θαυμάτων προϊέμενος τα ρεύματα της εκβώσει. Χαίρε δοχείων του Παρακλήτου, χαίρε ηχήτων του Παραδείσου, χαίρε αμυθούν των ορθή διευθέτησης, χαίρε ευδρομούν των ευθεία κυβέρνησης, χαίρε φέγγος διακρίσεως καταβγάζοντας ψυχάς, χαίρε άστρων προοράσεως προεμφαίνων τα μακράν, χαίρε ότι τίνεις μοναστών τα σχολείας, χαίρε ότι πεδρύνεις καρδιών τα σενείας, χαίρε ότι θαυμάτων λαμβόμενος, χαίρε πνιγάς της φόρους ιόμενος, χαίρε διού πεπτοκότες ορθούνται, χαίρε διού ασθενούντες ιόνται, χαίρε Σάββα Πατήρι μου. Προθέμα
υπέρ των πίστης ημώντων. Χαίρε Χριστός της Ορθοδοξίας, χαίρε λαμπάς της Φιλαδελφίας, χαίρε των συνόδων λαμπράν ακήρυξης, χαίρε των δογμάτων των θείων βεβαίωσης, χαίρε ο μαγαλινότατον ελεούν τους ταπεινούς, χαίρε ξύφος το αμφίστομον διακόπτων τους εχθρούς, χαίρε ότι εφραίνεις ακμάς βασιλέων, χαίρε ότι φεδρύνεις τα στικάς ιερέων, χαίρε στερών της πίστεως έδρας μας, χαίρε ορμής της χαίρε λαόν ευσεβών θυμηδίαν, χαίρις Θεουργού εποπτείας, χαίρε
αυθαρσίας, χέρις Σάββα Πατήρ ημών. Χέρις Σάββα Χαρμοσύνος τιμάσαι εις υπάντημος λαύρα και δάκρυσι θερμής εκβόαση. Μη ελείπεις ουρήνες αήτως όν πόνων των λαμπρών στυλογράφημα. Την πίμνη σου πανώσιε ή να μετασού Σαλήμνον. Αλληλούια.
Oh,
Ακούσατε όν βασιλείς και σύνετε, μάθετε δικαστέ περά των γης
ενωτίσαστε οι κρατούντες πίθους και οι γαυρωμένοι επί όκτης ετών, ότι ενώθη χάρις παρά Κυρίου, η κράτηση ημίν και η δυναστεία παρά υψίστου. Ιωάννων της εφρεβούς, Σοφία πρόσκομαι, وكان الرب يكلم موسى وجها لوجه كما يكلم المرء صديقه ثم ينصرف هذا إلى المحلة. أما خادمه يشوع بن نون الشاب فكان لا يخرج من الخباء. وقال موسى للرب انظر قد قلت لي اصعد هؤلاء الشعب ولم تبين لي من ترسل معي، وأنت قد قلت إني عرفتك أكثر من الجميع وأصبت عندي حظوة، فالآن إن كنت قد حظيت في عينيك فاظهر لي نفسك حتى أعرفك عن عيان، فأكون قد أصبت حظوة لديك، واعلم أن هذه الأمة العظيمة هي شعبك. فقال له الرب أنا نفسي أسير أمامك وأريحك. قال لي إن لم تسر أنت نفسك معنا فلا تصعدنا من ها هنا، فإنه بماذا يعرف حقا إني منك حظوة. Thank you.
Yeah.
Σιμεών του Μυρωβλή, του Δανείλ, του Στυλίτου και Σιμεών, του Νέου Θεολόγου, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, Κοσμά και Δαμιάνου, Κύρου και Ιωάννου, Παντελεήμονος και Ερμολάου, των Αγίων Ενδόξων γυναικών, Εκατερίνης της Πανσόφου, Βαρβάρας της Μεγαλομάρτυρος, Φωτεινής της Αμαρίτιδος, Παρασκευής της Οσιομάρτυρος, Θέκλης της Πρωτομάρτυρος, της Πανεφήμου Εφημίας, Ειρήνης Κυριακής, Μαρίνης Αναστασίας Μελάνης Μακρίνης και Πελαγίας, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκιμ και Άννης, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Σάββατου Υγειασμένου, που και τη μνήμη επιτελούμε και πάντων σου των Αγίων, οικετεύομαι σε μόνε πολύ ελέ Κύριε, επάκουσον ημών των αμαρτωλών δεωμένων σου και ελέησον ημάς. Καταστάσεως του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, σωτηρίας και βοηθείας των μετασπουδής και φόβου Θεού κοπιόντων και διακονούν των πατέρων και αδελφών ημών, περ των απολυφθέντων και των εναποδημιέσοντων, ιάσεως των εν ασθενείες κατακειμένων, ανέσεως μακαρίας μνήμης και αφέσεως αμαρτιών, πάντων των προαπελθόντων ευσεβώς πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε κειμένων και απανταχού ορθοδόξων, περαναρίσεως των εκμαλώτων και υπέρ των αδελφών ημών των ευδεσδιακονιεσόντων και πάντων των διακονούντων και διακονισάντων, εν τη Αγία Μονή ταύτη υπομέν. Κύριε Ρέισον, Κύριε Ρέισον, Κύριε Ρέισον, Κύριε Ρέισον, Κύριε Ρέισον.
الأرثوذكسيين المضطرين إلى هذه الكنيسة المقدسة من أجل افتقادهم وصيانتهم وغفران خطاياهم. يا Oh, God.
Oh.
πολύ ιστότος δοσκατορημός ειρήνη ότι ήθελαν οι αυτός τυριώσουν γιατί μας κατεβώσουν πάντων λαό πόσες αποκάλυπτουν εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ. Amen.
Θεόν Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Είπεν ο Κύριος της εαυτού μαθητές, πάντα μη παραδόθη υπό του Πατρός μου και ουδείς επικοινός και των Υιών ημί ο Πατήρ, ουδέ τον Πατέρα της επικοινός και ημί ο Υιός και ο εάν βούληται ο Υιός αποκαλύψε. Δεύτε προς με πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι καγό αναπαύσω ημάς. Άρατε των ζυγών μου εφημάς και μάθετε απέ μου ότι πράος ημί και ταπεινός την καρδία και βρίσετε ανάπαυση τες ψυχές ημών, ο γάρ ζυγός μου Χριστός και το φορτίο μου ελαφρών εστί. Επιτρόπονται και συνδρομητών
του Παλαγίου και Ζωδόχου τάφου και της Εράσμανης τάφτης. Και πάντων όν το όνομα τέμι μολεύσαμεν εν τη Αγία και Ιερά προθέση ζώντων, κοπιόντων και ψαλόντων και ορταζόντων. Νηστή Κύριος ο Θεός εν τη Βασιλεία του πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Τζαμία νούμα, τζαμία εν βασιήν, ηλιάζειν εν παρδοσιήν, ουαζού άρθα ρουκάντας καύλη χαϊάν, ουαζού άρθα ταρμακάνε ρουκάντας, ιάκουρ ράπ, ηλάχαρ μαλακωτή κουλαχένεν, αλλά λαό ακουλαουάνεν, ουαϊλά δαχιδάχι. Το Πατρός και Πατριάρχου ημών Θεοφύλου, Κύριος ο Θεός, με τη Βασιλεία του πάντοτε νίκαια ειν και εις τους αιώνας των αιώνων. تليناه على مسامعنا في هذا اليوم
تعالوا إلي يا جميع المتعبي وثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. Ο Χριστός είναι η ανάπαυση πάντων των πεφορτισμένων και πάντων των κοπιώτων. إن ربنا يسوع المسيح هو راحة جميع المتعبين والثقيلي الأحمال. Αυτόν ακριβώς τον τόπο της αναπαύσεως ζήτησε και ο σήμερον τιμόμενος πατήρ ημών Σάββας ο Υγειασμένος. وهذا المكان الذي نتواجد فيه اليوم هو مكان الراحة الذي أتى قديسنا سابا الذي نعيد به نحن اليوم إلى ها هنا. Και προκειμένου να επιτύχει το σκοπό του τούτου ο Άγιος Σάββας, κατέφυγε εις αυτό τούτον των άνυδρων και ξηρών και έρημων τόπων. ولكي ينجح القديس سابا في مقصده لجأ إلى هذا المكان القفر حتى يجد راحته فيه. كتفجن سطوتون تدوبون ديانا απαλλαγή από τις κοσμικές μέρημνες για να αφιερώσει εξ ολοκλήρου την ζωή του εις τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν, διότι εκεί εζήτη την ανάπαυση και την ταπείνωση. وإلى هذا المكان لجأ قديسنا العظيم سابا حتى ينجو من الاهتمامات العالمية وأن يكرس حياته للمسيح ربنا وإلهنا. Ο τόπος καθε αυτόν δεν είναι αυτός ο οποίος προσφέρει την ανάπαυση. ليس هو المكان تحديدا الذي يقدم الراحة. Δεν είναι αυτός ο οποίος απαλλάσσει τον άνθρωπο από την δίψα και την πνευματική πείνα. وليس المكان تحديدا ومجردا هو الذي يروي عطش الإنسان الروحي. Αυτό το γνώριζε πολύ καλά ο πατήρ ημών Σάββας. وهذا قد علمه حقيقة قديسنا العظيم سابا. Και δι' αυτό επέλεξε μεν αυτό τούτον τον τόπο. ولأجل هذا من جهة اختار هذا المكان τον οποίον μετέτρεψε σε τόπον ασκήσεως, σε τόπον προσευχής. وحول هذا المكان القفر إلى مكان انتعاش ومكان نسك روحي. Και όπως αναφέρει και ο ψαλμοδός του. وكما ينشد لنا المرنم κατόρθωσε με τους ασκητικούς του αγώνες. تحقق مع نساكه إلى نجاحات باهرة. كمتين أئنون بروسفيتو إستون ثيون. وبصلاته الدائمة إلى الله. كذي أتون بريزفيون تيس بيراجياس دسبيني سيمون ثيوتوكو تيس ميتروس تو ثيو كي سوتيرو سيمون كريستو. وبتضرعاته وتوسلاته إلى الفائقة البركات سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم. لا يبطاكسي το θέλημα και το πρόνημα της Αρκός. طلب إليه أن يخضع شهوة وجماح الجسد وإرادته إلى الله. Στο θέλημα και το πρόνημα του Αγίου Πνεύματος. طلب أن يخضع هذا الجسد وإرادته إلى إرادة الله وإلى الروح القدس وروح المسيح. إذ ذياتي αυτός ο τόπος γίνεται τόπος ευλογίας και αγιασμού. ولأجل هذا السبب تحديدا هذا المكان تحول من مكان مجرد إلى مكان راحة وانتعاش روحي. Διότι σε αυτό τούτον τον τόπον όχι μόνο ο Άγιος Σάββας επέτυχε την θέωσή του, την κοινωνία του με το σώμα και το αίμα του Χριστού. وليس فقط بأن القديس سابا قد نجح في تألوه وأن يشارك في جسد ودم الرب يسوع المسيح إلهنا. Αλλά εκατοντάδες
συναστητέ και συμμοναστέ αυτού. ولكن ايضا الى المئات من النساك الذين اجتمعوا حوله. Και δεν αναφερόμεθα μόνο εις το παρελθόν, αναφερόμεθα και εις το παρόν. وليس فقط ما اورد ذكره حدث في الماضي ولكن حاصل ايضا في هذه الايام. Λέγω και εις το παρόν, διότι η σημερινή μεγάλη εορτή και πανήγυρης προς τιμήν του Αγίου Σάββα του Υγειασμένου είναι τρανή απόδειξη ότι και σήμερα ακριβώς προστρέχουμε εις αυτόν τούτον τον τόπον δια να λάβουμε την ευλογία, δια να λάβουμε τον Αγιασμό και κυρίως δια να λάβουμε τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, τον οποίον φωτισμό έλαβε ο Άγιος Σάββας και οδηγήθη εις τα ουράνια σκηνώματα και γένετο μέτοχος της χωρίας των Αγίων των απογεγραμμένων εν ουρανής. وها لأن السبب الذي جمع المئات حول هذا الدير سابقا ليس فقط في الماضي ولكن في الحاضر أيضا وأقول هذا الكلام لأننا ها نحن اليوم أيضا مجتمعين في هذا اليوم عند دير القديس سابا في هذا المكان الذي يجتمع حوله المئات لكي يتشاركوا في هذا القداس من أجل استنارة الروح القدس الذي أخذه القديس سابا والذي قاده إلى السماوات مع غبطة القديسين وفرح المبتهجين. وأيو سافاس δια της αστήσεώς του κατόρθωσε να επιτύχει πολλάς αρετάς. إن القديس سابا نجح من خلال النسك والأتعاب للحصول على الفضائل. μεταξύ αυτών των αρετών ήτο η αρετή της ταπεινοπροσύνης, της υπακοής, της νηστείας και της εγκρατείας, αλλά και της πλήρου αφοσιώσεώς του εις τον Θεόν. ومن هذه الفضائل الذي نجح فيها قديسنا سابا هي التواضع والطاعة والصوم والعفة والتكريس الذاتي الكامل لله. Όλη η ζωή του, είτε ένας αγών, ασκήσεως, είτε υπάλλητο, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, εναντίον των δυνάμεων του σκότους, του κοσμοκράτορος, του αιώνος τούτου. وكل حياته قد كرسها في الجهاد وكرسها كما يقول القديس بولس الرسول في الصراع مع قوات الظلام مع أجناد الشر الروحية مع رؤساء هذا العالم. Δια τούτο και ο Άγιος Σάββας ανεδείχθη δοχείων της Αγίας Τριάδος του τέστην δοχείων του Αγίου Πνεύματος. لأجل هذا السبب قد ظهر قديس عظيم سابا إناء للثالوث القدوس إناء للروح القدس. وأيوس أبوستولوس يعقوبوس وأدلفوثوس. إن القديس يعقوب الرسول أخ الرب. أنا فرومانوس إستن دينامين إس بروسيبيس. يذكر عن قوة الصلاة. Βεβαίως και της νηστείας και της εγκρατείας και των δωρεών του Αγίου Πνεύματος. يذكر عن قوة الصلاة والصوم والعفة والتكريس لله. فرني ως παράδειγμα τον προφήτη Ηλία. ويورد القديس يعقوب أخو الرب مثال الصلاة والصوم والطاعة والتكريس مثال القديس النبي إيليا. Για τον οποίο λέγει όλοι γνωρίζουμε ότι ο προφήτης Ηλίας έφτασε σε τέτοια ύψη πνευματικής δυνάμεως ούτως ώστε να ζητάει από το Θεό να κλείσει τους ουρανούς και να ανοίξει τους ουρανούς, να βρέξει και να μην βρέξει.
وقديس النبي إيليا العظيم الذي يذكره القديس يعقوب الرسول أخو الرب في الرسالة. هذا القديس قد وصل إلى قامات روحية عالية، القديس النبي إيليا، حتى أنه كان يغلق السماوات وكان بصلاته أيضا يفتح السماوات، يجعل السماوات تمطر ويجعل الأرض تكون جافة من عدم المطر. Και αναφέρεται στον προφήτη Ηλία ο Άγιος Ιάκωβος ο αδελφός σας, δια να τονίσει ότι αυτός είναι ο άνθρωπος όπως και εμείς αυτή τη στιγμή. ولماذا يورد القديس يعقوب عن حادثة النبي إيليا؟ لكي يعلمنا عن قوة الصلاة وأن النبي إيليا كان إنسانا مثلنا تماما كما نحن الآن. Μιμητής ακριβώς του προφήτου Ηλία εγένετο και ο υγειασμένος Σάββας. ومن تشبه بالقديس إيليا النبي هو أيضا قديسنا العظيم سابا. Ο Άγιος Σάββας είναι ο άνθρωπος με σάρκα, με οστά, με πνεύμα, με ψυχή, με όλες τις αδυναμίες που έχει κάθε ανθρωπίνη σάρκα. وكان قديسنا العظيم سابا كإنسان مثلنا، جسد وعظام، نفس وروح، حامل للضعفات البشرية التي نحملها نحن أيضا. على جنومنوس منوس της Εκκλησίας δια του βαπτίσματος εις το όνομα της Αγίας Τριάδος κατόρθωσε να ενδυθεί να φορέσει τον Χριστόν. ومن خلال المعمودية المقدسة حصل قديسنا العظيم سابا على أن يكون عضوا في هذا الجسد الذي هو الكنيسة ولبس المسيح من خلال اعتماده. كتي سيماني ότι ενδύθη τον Χριστόν ή ότι καλούμεθα να ενδυθόμεν τον Χριστόν. وماذا يعني أن قديسنا لبس المسيح وماذا يعني أن نلبس نحن المسيح؟ Σημαίνει να ενδυθούμεν με το Άγιο Πνεύμα, με το φως του Χριστού. أي أن نلبس بالروح القدس نور المسيح. Με αυτό ακριβώς το φως του Χριστού ενεδύθη και ο Σάββας, ο Εκκαπαδοκίας, ο οποίος ανεδύθη μέγας πρότυπων μεγάλων όλων των ασκητών. وبهذا نور المسيح لبس قديسنا سابا الكبدوكي هذا النور وأصبح هذا القديس العظيم بين النساك. Και εμείς σήμερα καρφόμεθα δια των άνθρωπων του Θεού τον Σάββα τον υγειασμένο. ونحن اليوم نفتخر بهذا الإنسان العظيم القديس سابا. Δεν καρφώμεθα διότι ο Θεός μας παρεχώρησε τέτοιον μεγάλον ασκητήν και άγιον. ولا نفتخر بأن الله فقط سمح لنا بأن يكون لنا قديس عظيم مثل القديس سابا. Αλλά καρφώμεθα διότι όλοι μας γνωρίζουμε ότι ο Σάββας είναι υγειασμένος και ως υγειασμένος μεταδίδει αυτόν τον αγιασμόν σε όλους όσοι επικαλούνται τη βοήθειά του, όσοι επικαλούνται την θεραπευτική του δυνατότητα. وهذا القديس سابا الذي نفتخر أيضا من جهة أخرى بأنه متقدس ويمنح التقديس لكل من يلتمس منه العون وطلب النجدة والشفاء من الأمراض المستعصية. وآيو سافاس مسيتيفي στον Άγιον Τριαδικών Θεών, μεσιτεύει στον Σωτήρα και Θεόν αυτού Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, δια τας αμαρτίας ημών, μεσιτεύει δια την θεραπείαν ημών, μεσιτεύει δια πάντας τους ετούντας την βοήθειά του, είτε αυτή είναι άξι ή ανάξι. وقديسنا سابا العظيم
يتشفع إلى الثالوث القدوس والرب يسوع المسيح، يتشفع إلى الله من أجل خطايانا، يتشفع إلى الله من أجل أن يمنحنا المعونة والشفاء إن كنا مستحقين أم غير مستحقين، فهو يلبي المعونة لكل من يستغيث به. Εκείνο όμως το οποίο εμείς θα πρέπει να επιζητούμε δεν είναι απλώς η απαλλαγή από τις αμαρτίες μας ή και η βοήθειά του για την οποιαδήποτε θεραπεία μας, είτε αφορά τους εαυτούς μας, είτε αφορά συγγενικά μας πρόσωπα, είτε αφορά φίλους και συνανθρώπους μας. والذي نطلبه من القديس سابا ليس فقط الخلاص من الخطايا ولا المساعدة والشفاء من أجل أحبتنا أو المعونة للأقرباء أو للمقربين والأخصاء إلينا فقط. Εκείνο που πρέπει να ζητούμε είναι να έχουμε τον Άγιο Σάββα ως πρότυπο ενώπιόν μας, όπως ο Άγιος Σάββας είχε πρότυπα μεγάλους Αγίους και ασκητάς προαυτού, όπως είχε πρότυπα τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος Απόστολος Παύλος είχε πρότυπον αυτό του τον το Χριστό. وما نطلبه أيضا غير ما سبق أن يكون لنا القديس سابا مثال لنا في حياتنا كما كان على أيام القديس سابا هناك نساك وأباء عظام كانوا مثال، وكما كان أيضا القديس بولس الرسول أمامه التلاميذ أيضا والرب مثالا لهم. η συμμετοχή μας στην ευχαριστιακή τάφτην σύναξη σήμερα επί τη μνήμη του Αγίου Σάββα του Υγειασμένου μας δίδει την δυνατότητα και την ευκαιρία να προετοιμαστούμε για να εορτάσουμε την μεγάλη εορτή της γεννήσεως του Χριστού, της ενσαρκώσεως του Θεού Λόγου εκ των αγνών εμάρτων της Αϊπαρθένου Μαρίας. وَإِنَّ مُشَارَكَتْنَا فِي هَذَا الْإِجْتِمَاعِ المقدس الذي دعتنا إليه نعمة الروح القدس الذي للقديس سابا يعطينا الفرصة، يعطينا القوة لكي نستعد لاستقبال عيد ميلاد ربنا ومخلصنا يسوع المسيح بالجسد من دماء الطاهرة النقية والدة الإله الدائمة البتولية مريم. كتلغو أفتو وتمزدي تين δυνατότητα και την ευκαιρία να προετοιμαστούμε για να εορτάσουμε την εορτή των Χριστουγέννων, διότι τα Χριστούγεννα είναι ακριβώς η εορτή των εορτών, είναι η ενσάρκωση του Θεού Λόγου, είναι η συγκατάβαση του Θεού Λόγου δια την σωτηρία ημών των ανθρώπων. وإني أقول هذا أن القديس سابا يعطينا في هذه الأيام القوة لكي نستعد لعيد الأعياد، عيد ميلاد ربنا يسوع المسيح تجسد الكلمة الذي هو تنازل الكلمة الإلهي. Και όντως η εορτή των Χριστουγέννων είναι εορτή χαράς και ευφροσύνης. وإن عيد الميلاد هو عيد فرح وبهجة. على αυτή η χαρά και η ευφροσύνη δεν επιτυγχάνεται με κοσμικούς εορτασμούς όπως δυστυχώς συμβαίνει σήμερα με το άναμα του δέντρου ή με την εμπορευποίηση, την εμποροποίηση μάλλον της εορτής των Χριστουγέννων. Δεν επιτυγχάνεται με τραγούδια και γεύματα και κοινωνικές συναναστροφές και εκδηλώσεις, αλλά επιτυγχάνεται ακριβώς με την συμμετοχή μας εις το μυστήριο της Εκκλησίας. ومن المؤكد بأن هذا الفرح والبهجة في هذه الأعياد
يجب أن يتم بمشاركتنا في القداس الإلهي، في مشاركتنا في سر الشكر الإلهي، وليس أن يصبح هذا العيد عيداً عالمياً يذهب اهتمامه فقط بالشجرة وزينة الشجرة وتحريف معنى هذا العيد إلى أغاني وملاهي ومراقص لكي نشعر بهذه البهجة. يجب أن يكون هذا العيد فحوى القداس الإلهي والاشتراك في الأسرار الإلهية. ما هو سر الكنيسة؟ Πώς καταλαβαίνουμε ότι η Εκκλησία είναι το μέγα μυστήριο δια του οποίου ο άνθρωπος επιτυγχάνει την θεραπεία του, την σωτηρία του. كيف بنفهم بأن الشفاء يتم والخلاص في سر الكنيسة؟ Το αντιλαμβανόμεθα και το καταλαβαίνουμε από τον Άγιον Σάββα και τους συνασκήσαντας και ασκουμένους μέχρι σήμερα εδώ, πατέρας και αδελφούς ημών. نفهم هذا الشفاء والخلاص من القديس سابا ومن الآباء النساك الذين التفوا حوله ومن من يعيشون في هذا الدير أيضا من الآباء. Και το λέγω αυτό διότι η μοναστική αυτή κοινότης του Αγίου Σάββα είναι αναπόσπαστο μέρος της Εκκλησίας του Χριστού και ιδιαιτέρως είναι αναπόσπαστο μέρος της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων, της Εκκλησίας της οποίας τέκνα είμεθα πάντες οι διαβιούντες εις αυτών των τόπων και σε αυτήν την ευλογημένη περιοχή όπου έλαβε χώρα το μέγα μυστήριο της εσαρκώσεως του Θεού Λόγου εν Βιτλεέμ και το της Σταυρώσεως και Αναστάσεως εις Ιερουσαλήμ. وإني أقول بأن هذه الرهبنة الموجودة ها هنا هي غير منفصلة عن كنيسة المسيح، غير منفصلة عن كنيسة أورشليم، غير منفصلة عن أحداث الخلاص التي جرت في هذه البقعة من الأرض من تجسد الرب يسوع المسيح من بيت لحم أو أي مكان آخر، بل هي متصلة معهم دائما. أفتنا كريفوس την Αποστολή συνεχίζει να μεταδίδει και να κηρύττει και αναμαλογεί η Αγία των Ιεροσολύμων Εκκλησία του Τέστην το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων μετά της Αγιοταφυτικής Αδελφότητος. وهذه الرسالة التي تستمر لكي تعطي وتشهد لكنيسة أورشليم ولأخوية القبر المقدس في أيامنا الحالية. Και γι' αυτό το λόγο από όλα τα πέρατα του κόσμου προσέρχονται όχι μόνο εις τους Αγίους Τόπους και εις την Αγία Πόλη Ιερουσαλήμ, αλλά προσέρχονται εις το Πατριαρχείο, προσέρχονται εις τα μοναστήρια, τις μοναστικές αυτές κυψέλες του Αγίου Πνεύματος όλοι οι προσκυνητέ, γιατί, διότι ακριβώς ζητούν ανάπαυση, ζητούν να απαλλαγούν από τον κόπο των μεριμνών των κοσμικών, αλλά και από τη σύγχυση που επικρατεί σήμερα σε όλο τον κόσμο με την παγκοσμιοποίηση και αυτή η σύγχυση δυστυχώς επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό και τους πιστούς ημών εδώ εις την Αγία Γη. ولهذا السبب من كل أنحاء الأرض وأخطابها يتوجهون إلى الأرض المقدسة وليس فقط إلى الأرض المقدسة تحديدا وأيضا يأتون إلى البطريركية ومن خلال البطريركية أيضا يتوجهون إلى الأديرة. هذه الأديرة التي هي خلايا الروح القدس، لأن من يتوجه من أقطاب الأرض إلى هذه البقعة يطلب الراحة من الاهتمامات العالمية ومن الاضطرابات التي تشوب المؤمنين في هذا العالم لكي يجدون الراحة لنفوسهم.
Το λέγουμε αυτό διότι, αγαπητοί μου αδελφοί, δεν αρκεί να ονομαζόμεθα χριστιανοί και απλώς να επικαλούμεθα το όνομα του Χριστού μόνον δια των χειλαίων. فلا يكفي أن ندعى مسيحيين فقط بالشفاء. Αυτό αποτελεί μεγάλη αυταπάτη. إن هذا من يقول بأنه مسيحي فقط بالاسم هو خداع. Βλέπουμε σήμερα ότι οι χριστιανοί διώκονται. إن المسيحيين وكما أرى في هذه الأيام يضطهدون. Ο διωγμός των χριστιανών είναι μόνιμος και παντοτινός. وأود أن أقول لكم بأن اضطهاد المسيحيين ليس بجديد بل هو دائم ومستمر على مدى القرون. Αυτός ούτως ο τόπος της ασκήσεως του Αγίου Σάββα, στον οποίο ιστάμεθα αυτή τη στιγμή, εποτίστη όχι μόνο με τον Ιδρώτα και την άσκηση των μοναχών και του Αγίου Σάββα, αλλά και με το αίμα το αγνό των ασκηθέντων εδώ πατέρων και συνασκητών του Αγίου Σάββα. وهذا المكان الذي نقف فيه نحن اليوم لم يغرق فقط ويرتوي بأعراق النساك وأتعابهم بل كما يشهد التاريخ أيضا فقد ارتوى هذا الدير من دماء الآباء والنساك الشهداء. Αυτό όμως το αίμα των ασκητών, των οποίων μέχρι σήμερα σώζονται και ευωδιάζουν τα λείψανά των, είναι το αίμα το οποίο συνεδέθη με το αίμα του Χριστού. ودماء النساك وجماجمهم وبقاياهم التي هي موجودة إلى هذه الساعة وهي تفيح من الطيب إلى هذا الوقت وهذه الساعة هذه الدماء التي شاركت دماء الرب يسوع المسيح. Αυτοί οι οποίοι δίωξαν και φώνευσαν στην κυριολεξία τους μοναχούς εδώ και πολλούς εκ των αγιοταφητών πατέρων ενόμισαν ότι προσέφεραν δόξα και λατρεία εις τον Θεό. ومن قتل هؤلاء النساك والآباء في هذا الدير وفي مكان آخر كانوا يعتقدون بأنهم يقدمون خدمة ومجدا لله. Το ίδιο συμβαίνει και σήμερα με τους χριστιανούς, τους οποίους την κυρίως με τον πλέον βαρβαρικό και απάνθρωπο τρόπο, εν ονόματι της θρησκείας και εν ονόματι του Θεού, διότι οι διώκτε και οι σφαγοί των χριστιανών νομίζουν ότι προσφέρουν δόξα και λατρεία εις τον Θεόν αυτόν. وهو ما يحصل اليوم أيضا للمسيحيين بطريقة بربرية فظيعة باسم الدين وباسم الله فإنهم يضطهدون المسيحيين ويقتلونهم معتقدين بأنهم يقدمون خدمة ومجدا لله. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, όπως οι ασκητές, μεταξύ αυτών ο Άγιος Σάββας, ο Υγειασμένος και όλοι οι συνασκητές αυτού, οι οποίοι υπέστησαν διωγμών δια μαχαίρας, δια φόνου, δεν είχαν κανένα πρόβλημα, διότι ούτε πλέον επιζητούσαν την Βασιλεία του Θεού, επιζητούσαν την ένωσή τους με τον Χριστό. وهؤلاء القديسين قديسي الكنيسة مع الشهداء والنساك الذين عانوا القتل والاضطهاد لم يكن لديهم أي مشكلة مع مما حصل من مجريات الأحداث لأن كان لديهم طلبا واحدا وهدفا واحدا ورغبة واحدة ألا وهو أن يحصلوا على ملكوت الله. Με άλλα λόγια, όταν και εμείς επιζητούμε την Βασιλεία των Ουρανών, επιζητούμε την ουράνιον Εκκλησία,
την εκκλησία των εν ουρανείς απογεγραμμένων Αγίων της Εκκλησίας μας, τότε πλέον δεν έχουμε να φοβηθούμε ούτε των διωγμών, ούτε και τους φόνους εναντίον ημών. فعندما نحن نطلب الملكوت السماوي ونطلب الكنيسة السماوية التي أسماء أبرارها مكتوبون فيها لا علينا ليس علينا أن نخاف أو نفزع أو نجزع بل أن ننظر شاخصين إلى هدفنا ألا وهو ملكوت السماوات. Πρέπει με άλλα λόγια να αποκτήσουμε συνείδηση Χριστού. ويجب علينا بكلام آخر أن يكون لدينا ضمير المسيح. نا أبوكتيسومي όπως λέγει ο Απόστολος Πέτρος νουν Χριστού. وكما يقول القديس بطرس الرسول بأن يكون لنا ذهن المسيح فكر المسيح. Αυτόν ακριβώς το νουν του Χριστού απέτησε και ο πατήρ ημών Σάββας ο Υγειασμένος και όλοι οι συνασκητές αυτού όπως ο Άγιος Ιωάννης, ο Δαμασκηνός και τόσοι άλλοι που εμόνασαν εις αυτό τούτον τον τόπο. وفكر المسيح هذا الفكر الذي اقتناه قديسنا العظيم سابا واقتناه الآباء الذين عاشوا مثل القديس يوحنا الدمشقي وغيره من الآباء في هذه البقعة. Αυτόν ακριβώς το νου του Χριστού φέρει και επιζητεί πάντοτε η Εκκλησία των Ιεροσολύμων και τα μέλη της Εκκλησίας αυτής, ιδιαιτέρως τα μέλη της Ιεράς Αγιοταφητικής Αδελφότητος, η οποία διαμέσου των αιώνων κατόρθωσε και κατορθώνει πάντοτε με την χάρη του Αγίου Πνεύματος, με την χάρη του Παναγίου Τάφου, με την χάρη της Παναγίας να διαφυλάτει ακεραία και ακρεφνή την αποστολική πίστη και την αποστολική παράδοση. وهذا الفكر فكر المسيح الذي يطلب كنيسة أورشليم العلوية بهذا الفكر نحن أيضا نعيش به في هذه الأخوية أخوية القبر المقدس سائرين بنعمة الروح القدس سائرين بنعمة القبر المقدس نحافظ على هذه الرسالة التي أوكلت إلينا على مدى الدهور. Δεηθώμεν λοιπόν του Κυρίου και Σωτήρος ημών Χριστού είναι δια των πρεσβειών της υπερευλογημένης Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας αλλά και δια των οικεσιών του σήμερον τιμωμένου Οσίου Πατρός ημών Σάββα του Υγειασμένου, όπως καταστώμεν και εμείς άξιοι να υποδεχθώμεν εις την φάτνη των καρδιών ημών τον εκ Παρθένου γεννηθέντα Κύριο ημών Ιησούν Χριστόν. وأطلب ختاما إلى الرب الإله بشفاعة سيدتنا والدة الإله الدائمة المتولية مريم وتضرعات القديس العظيم سابا أن يجعلنا مستحقين أن نستقبل في مغارة قلوبنا طفل المغارة. Διότι μόνον όταν επιτρέψομεν εις τον Χριστόν να γεννηθεί εντός ημών, εντός των καρδιών ημών, τότε θα μπορέσουμε να αντιστόμεν, να αντισταθόμεν εις τας δυνάμεις του σκότους των κοσμοκρατώρων του αιώνος τούτου. Αμήν. فقط عندما نسمح بأن يولد في قلوبنا الرب يسوع المسيح نستطيع عندها أن نقف في وجه الظلمات في وجه رؤساء هذا العالم في وجه الاضطهاد. أمين. سلمين. عيد الميلاد المجيد. كل عام بألف خير. أنا أصلى عرفت. Ρωτώ μου τι ο πίστεως και αγάπης προσέρχεται.
في كمان واحد كان زلم في كان ابراهيم في كمان زلم معلول كان بده كمان لحظه ابون راح كان هنا Ειρήνη τον κόσμο σου δώρεσε τις εκκλησίες σου, ξιερεύσει τις βασιλεύσει μόνο το στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσε αγαπή και πανδόρημα τέλου να αναφερθεί κατά τον έξω του πατρός των φόντων. Εσύ την δόξα και ευχαριστία και προσκύνησα να φέρουμε το βαλί και το ιό και το αγίο που θα κάνει και αιώνες των αιώνων. Oh,
ημάς Αθώος και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεών. Μισε λαβάτα παραλκητησίν, Αγιο Αρνάβουνα, Ιάσου Βασιλάβουνα, Ερχάβουνα, Βαχαλίσινα. Ευλόγησον Δέσποτα την Αγία είσοδο. Ευλογημένη είσοδος των Αγίων σου πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. الصحة والسلام والعافية والتوفيق والنجاح ورفع الشداد والأمراض والضربات والضيقات عن عبيد الله جميع المسيحيين الحسني العبادة الأرثوذكسيين المنضوين إلى هذا الدير المقدس والمتواجدين فيه والمحتفلين معنا من أجل صحتهم وسلامتهم وافتقادهم وغفران خطاياهم. يا رب ارحم يا رب ارحم يا Amen.